θα μιλήσουμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με τον κύριο Γιώργο Σιδέρη, είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Θα μιλήσουμε αμιγώς για το κομμάτι που αφορά την υγεία, γιατί ο κύριος Σιδέρης είναι και υπεύθυνος του τομέα υγείας. Κύριε Σιδέρη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και τους ακροατές. Λοιπόν, κύριε Σιδέρη, το μεγάλο θέμα, η υγεία, έτσι, μεγάλο θέμα. Ελλείψεις σε προσωπικό ιατρού, σε νοσηλευτικό προσωπικό, ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή των νοσοκομείων, ράτσα τα οποία είναι διαχρονική εικόνα, τη βλέπουμε να επανέρχεται ούκο λίγες φορές. Λοιπόν, ήθελα να μου πείτε πού πάει το πράγμα, πώς είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, μιας και είστε και ο υπεύθυνος του τομέα υγείας του ΚΚΕ, πώς πάει το πράγμα και κατά δεύτερον, τι μεθοδεύεται, γιατί πολλές φορές έτσι, μήπως να το πω αλλιώς, μεθοδεύεται να πάει ο δημόσιος χαρακτήρας προς το ιδιωτικό κομμάτι. Ναι, καταρχήν βλέπετε αυτό το καλοκαίρι, μόνο αν δείτε τις εξελίξεις των τελευταίων 10-20 ημερών, θα δείτε τραγικές ελλείψεις στα νησιά. Στη Ρόδο ελλείψεις, στη Λέρο 37% του οργανογράμματος καλυμμένο από γιατρούς, την ίδια ώρα που ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε μια ψεύτικη εικόνα και γίνονταν μια μεγάλη κινητοποίηση στο νησί. Στη Ζάγυνθο μεγάλη έλλειψη από ΜΕΕΣ. Στα Χανιά παραδίδεται το αξονικό σε ιδιώτες. Στην ΚΟ χωρίς παθολόγο. Σε τουλάχιστον 15 νησιά δεν υπάρχει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν, αν είδατε, στη Σάμο με τη συνάδελφο η οποία έπαθε ισχυμικό κεφαλικό επεισόδιο μετά από εξαντλητικά ωράρια και 10 εφημερίες, ενώ δούλευε με συμπτώματα και με εντέλεφθε, ενώ γνώριζαν όλοι το πρόβλημα της υποστελέχωσης 8 χρόνια. Γίνεται μια συζήτηση, αν δείτε, η οποία ταυτόχρονα δεν έχει πολύ μεγάλους και επιχείρους τίτλους και είναι πολύ σημαντική. Αύριο θα μπει σε εφαρμογή το μέτρο για αυξήσεις έως 357% σε τουλάχιστον 400 συνταγογραφούμενα φάρμακα, γιατί λέει ότι οι φαρμακοβιομήχανοι δεν βγαίνουν αλλιώς και πρέπει να αυξηθούν τα σκευάσματα, γιατί θα αναγκαστούν να τα αποσύρουν και τα αντικαταστήσουν με ακριβότερα. Είχαμε μέσα στο καλοκαίρι το νομοσχέδιο το οποίο διαλύει τις δομές ψυχικής υγείας και παραδίδει αυτό τον τόσο ευαίσθητο τομέα σε ΑΜΚΙ και ιδιώτες. Με μια λέξη λοιπόν, γιατί αν σε αυτά προσθέσουμε τις λεϊνές εικόνες που είδαμε και φέτος, με αγροτικά να κάνουν το ρόλο, να έχουν το ρόλο του ασθενοφόρου, με τεράστιες ελλείψεις σε αίμα, με διάλυση πραγματική της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, θα δούμε ότι η κατάσταση πάει εκεί που θέλει να πάει η πολιτική της κυβέρνησης, που μπορεί να την πούμε εύστοχα με δύο λέξεις: περισσότερη εμπορευματοποίηση του δημόσιου τομέα και μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση και προνόμια για τους ιδιώτες της υγείας, οι οποίοι κατέγραψαν κέρδη 2 δις το χρόνο που πέρασε. Αυτή είναι η κατάσταση με απλά λόγια. Κύριε Σιδέρη, ωστόσο, θα επικαλεστώ μια χθεσινή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη του Γεωργιάδη, ο οποίος λοιπόν εδώ θριαμβολογεί. Λέει λοιπόν η ανάρτηση που έχει κάνει ο κ. Γεωργιάδης ότι μήνυμα που μου ήρθε σήμερα από έναν από τους καλύτερους χειρούργους της Λάρισας. Καλημέρα, επειδή μεταδίδουν όλοι οι όχι επαρκώς ενημερωμένοι δημοσιογράφοι, γκρίνια, ήθελα να σου θυμίσω από εμάς τους μάχημους γιατρούς ότι είσαι ο μοναδικός υπουργός τα τελευταία 25 χρόνια που έκανε τομές στο ΕΣΥ που στα άλλα συστήματα άλλων χωρών έχουν γίνει προ-20ετίας. Και εν πάση περιπτώσει ευλογεί τα γένια του Υπουργείου Υγείας. Εδώ λοιπόν είναι έτσι η εικόνα, δηλαδή εδώ του Υπουργείου Υγείας και ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός κ. Γεωργιάδης τα παρουσιάζει όλα ωρεοποιημένα. Ναι, ο κ. Γεωργιάδης έχει και 2-3 tweet τη μέρα, τα οποία παρουσιάζουν μια μαγική εικόνα. Ξαφνικά έχει βρει ανθρώπους οι οποίοι ζητοκραυγάζουν υπέρ του που νομιμοποίησε το φακελάκι με τα απογευματινά χειρουργία. Έχει βγάλει αναρτήσεις που λέει ότι όλοι τον ευχαριστούν γιατί όλα τα είναι τέλεια. Εμείς να δείτε τι μηνύματα έχουμε. Μηνύματα που λένε ότι δεν πάει άλλο, μηνύματα που λένε ότι δεν εφημερεύουμε με ασφαλείς όρους, μηνύματα που λένε ότι υπάρχουν 100 και 120 ράντζα στις εφημερίες των μεγάλων νοσοκομείων την ίδια ώρα που ολόκληρα νησιά μένουν ακάλυπτα και άλλα πολλά. Άρα το επικοινωνιακό παιχνίδι είναι ένα το κρατούμενο. Η ουσία αυτή τη στιγμή είναι ότι
η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο και έχει παρανομαστεί κοινό και αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων μια πολιτική που την υγεία και τις υπηρεσίες υγείας τις θεωρεί κόστος. Την ίδια ώρα τα κέρδη των μεγάλων ιδιωτικών εταιριών που ασχολούνται, τζογάρουν, τζιράρουν στην υγεία, είναι, ξαναλέω, δισεκατομμύρια, και την ίδια ώρα οι άμεσες πληρωμές του ελληνικού λαού για την υγεία του ήταν 5,9 δις από την τσέπη του για τα προηγούμενα έτη. Και τόσες είναι κάθε χρόνο και αυξάνονται. Άρα, αν το δούμε και λίγο ψύχρεμα, θα δούμε ότι αυτή η μαγική εικόνα που παρουσιάζει ο Υπουργός μας δίνει ένα μήνυμα. Ότι δεν σκοπεύουν και δεν θέλουν να το πάνε αλλιώς. Γιατί αφού τα βρίσκουν όλα καλώς καμωμένα, δεν θέλουν να το πάνε αλλιώς. Και ο μόνος τρόπος να πάει αλλιώς είναι να παλέψει ο λαός μας, οι ασθενείς, οι υγειονομικοί, την κατεύθυνση της αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγείας. Και κύριε Σιδέρη, το μεγάλο θέμα είναι ότι όλος ο κόσμος και οι ακροατές που μας ακούν και ειδικά οι συνταξιούχοι, έτσι, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι συνταξιούχοι, πληρώνουν όλα τα χρόνια από την μέρα που ξεκινούν την εργασία μέχρι να βγουν στη σύνταξη, πληρώνουν υψηλότατες εισφορές για να δουν αυτή την εικόνα που βλέπουν σήμερα στα νοσοκομεία. Ακριβώς. Και τι βλέπουν? Βλέπουν εξευτελιστικές συνθήκες νοσηλείας σε ράτζα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, γιατί μπορεί να μην βλέπουν καν γιατρό επειδή δεν υπάρχει. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ελληνικός λαός μέσω του ΕΟΠΗ, δηλαδή φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνει από τη μέρα που γεννήθηκε επί της ουσίας, φτάνουν αυτό το ποσό κοντά στα 6 με 7 δις. Κοιτάξτε τώρα, επειδή αυτή η συζήτηση με τον κύριο Γεωργιάδη έχει καταδείξει και λίγο κωμικοτραγική, αυτή η κατάσταση δηλαδή να παρουσιάζεται η πραγματικότητα, ας πούμε, με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω, λέει δύο επιχειρήματα η κυβέρνηση και έχει μια αξία πολύ σύντομα να σας τα πω. Το ένα είναι ότι, αν δείτε, ακόμα και για αυτές τις ελλείψεις στα νησιά που έχουν προκύψει, βάζουν μπροστά το στοιχείο της πληρότητας. Λένε δηλαδή λίγο ή πολύ ότι εντάξει, ναι, δεν είναι καλυμμένες όλες οι θέσεις, αλλά δεν είναι και γεμάτα τα νοσοκομεία των νησιών και οι δομές υγείας. Σας θυμίζω, είναι το ίδιο επιχείρημα που έλεγε ο ίδιος υπουργός όταν ήταν υπουργός υγείας και έκλεισε δομές υγείας και έκλεισε νοσοκομεία, τα οποία τα βρήκαμε μπροστά μας την πανδημία. Το νοσοκομείο Λιμωδών στην Αθήνα το έκλεισαν με βάση τα στοιχεία πληρότητας και με τη φαϊνή ιδέα που είχαν ότι τελειώσαμε από τα λοιμώδη νοσήματα. Και θυμάστε τι έγινε μετά από 5 ή 6 χρόνια. Το δεύτερο επιχείρημα που λένε είναι ακόμα πιο αστείο, είναι ότι προκηρύσσουν δήθεν τις θέσεις, αλλά δεν πάνε, λέει, οι γιατροί. Μιλάμε για εικονικές προκηρύξεις, βέβαια, γιατί τα μέτρα που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός και, όπως είπατε πριν, τον επεφημεί ένας χειρουργός από τη Λάρισα, γιατί δεν αποδίδει? Αφού είναι τόσο καλά μέτρα και προχώρησαν και πραγματικά ήταν απέτηση 20 χρόνια του κεφαλαίου, όμως απέτηση ήταν για να προχωρήσουν, γιατί δεν αποδίδουν? Γιατί ακόμα οι θέσεις είναι άδειες? Γιατί δεν έχουν προχωρήσει σε οικονομικά, επιστημονικά, κοινωνικά κίνητρα συνδυασμένα με προκήρυξη όλων των θέσεων ταυτόχρονα, όπως τους ζητάμε καιρό? Ποιος γιατρός θα πάει μόνος του να εφημερεύει 30 μέρες το μήνα σε ένα νησί? Αυτές λοιπόν οι γελοιότητες με τους φίλους του με τα tweet που τους στέλνουν και τα ευχαριστήρια μηνύματα, καλές είναι για επικοινωνιακά παιχνίδια εκεί που μπορούν να πιάσουν πλέον, αλλά στη μεγάλη μάζα των υγειονομικών και των ασθενών όλοι ξέρουμε ότι δεν φτουράνε, γιατί υπάρχει η πραγματική ζωή που ανατρέπει την όποια κατάσταση. Μάλιστα. Και κύριε Σιδέρη, ένα τελευταίο ερώτημα. Πολλές φορές θα έχετε δει ότι τα φορτώνει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στους γιατρούς. Πώς όμως φορτώνουν στους γιατρούς ή στο νοσηλευτικό προσωπικό για απαξιωτική δίθεν στάση στους ασθενείς ή άλλα τα οποία εφευρίσκουν, όταν ένας γιατρός είναι να εξυπηρετήσει 20 θαλάμους και μάλιστα σε 2-3 ορόφους, ή ένας νοσηλευτής όταν μένει βάρδια έχει 15 θαλάμους να εξυπηρετήσει? Ακριβώς, γι' αυτό λέμε ότι είναι κοινός ο πυρήνας των εξευτελιστικών συνθήκων νοσηλείας με τις κανιβαλικές συνθήκες εργασίας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνει πολλά μια νοσηλεύτρια, δύο νοσηλεύτριες με 40 ασθενείς, όπως καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνει πολλά και ένας γιατρός με μια νοσηλεύτρια σε ένα ολόκληρο νησί. Γιατί υπήρχαν και τέτοιες καταγγελίες φέτος το καλοκαίρι. Άρα ο πυρήνας δυστυχώς πάλι είναι αυτές οι δύο λέξεις, η υποστελέχωση και η εμπορευματοποίηση, και
Ακριβώς για αυτό το λόγο ο λαός μας πρέπει να βαλέψει με τα σωματεία του, τα συνδικάτα του, με το ΚΚΕ μαζί, την κατεύθυνση και των άμεσων λύσεων που μόνο προσωρινές δεν είναι, γιατί ξέρετε φέτος ακούσαμε και πολύ αυτό το επιχείρημα, είναι προσωρινό. Εμείς μιλάμε για πάγιες, για μόνιμες, για διαρκείς ανάγκες που πρέπει να καλύπτονται και όχι μόνο για ανάγκες, ξέρετε, λόγω του υπερτουρισμού που μπορεί να υπάρχει σε κάποια νησιά, και ταυτόχρονα να παλέψουν για την οριστική λύση του προβλήματος που είναι η κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης στην υγεία και ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύγχρονο σύστημα υγείας για όλους. Μάλιστα. Κύριε Σιδέρη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρέμβασή σας. Ήσασταν πολύ διαφωτιστικός για τις ελλείψεις και παραλήψεις στον κλάδο της υγείας. Να είστε καλά, καλημέρα.